Στα τέλη Φεβρουαρίου ξεκινούν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πληστριασμοί στο Ηράκλειο με επαγγελματικού χώρου, εξοχικέ κατοικίε και οικόπεδα να φιγουράρουν στην επίμαχη λίστα των πληστηριασμών. Από την ερώτηση που έκανα χθε του συναδέλφου, τα περισσότερα που έχουν για πληστηριασμό ακίνητα είναι επαγγελματικέ θέσει. Όχι πρώτη κατοικία. γιατί ποσά περίπου. Ε, στο Ηράκλειο τα ποσά δεν είναι πολύ μεγάλα, όπω είναι στην Αθήνα, όπου είναι από 500.000 και πάνω. Στο Ηράκλειο, από ό,τι ξέρω, είναι γύρω πάνω από 200.000. Από εκεί και πέρα δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά τη διαδικασία και τα δικαιώματα που έχει αυτό ο οποίο ε, χάνει το σπίτι του να ασχίσει οποιοδήποτε ένδικο μέσο χρειάζεται αλλά η διαδικασία μέχρι και να εκδοθεί απόφαση είναι 8 μήνε. Αποχή από του πληστηριασμού μέχρι τι 4 Μαρτίου αποφάσισαν οι συμβολογράφοι τη Κρήτη, οι οποίοι θα καθορίσουν εκ νέου τη στάση του. 28 θα γίνουν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί. Θέλουμε να δούμε λοιπόν την πορεία και θα αποφασίσουμε στι 4 Μαρτίου για τα περαιτέρω. Εν τω οι συνάδελφοι που θέλουν και υπάρχουν συνάδελφοι να πιστοποιηθούν στους ηλεκτρονικούς θα μπορούν να το κάνουν. Όσον αφορά τους πληστηριασμούς που επισπεύδονται από τράπεζες, αυτό που συνήθως συμβαίνει ότι έρχονται οι ίδιες οι τράπεζες και αγοράζουν τα ακίνητα με σκοπό να τα πουλήσουν σε ελεύθερη διαπραγμάτευση. Γιατί δεν θέλουν και οι ίδιες οι τράπεζες να καταρρεύσουν οι τιμές των ακινήτων, γιατί αν βγουν μαζικά πάρα πολλά ακινήτα σε πληστηριασμό, τότε θα καταρρεύσουν οι τιμές των ακινήτων. Αυτό δεν το θέλουν οι τράπεζες, γιατί θα αυξηθούν τα κόκκινα δάνεια. Σύμφωνα με τη Στέλλα Αρχοντάκη, οι πληστηριασμοί στο Ηράκλειο αφορούν χρέη άνω των 200.000 ευρώ. Εγώ προσωπικά δεν θα είχα κάποιου ιδιαίτερους φόβους. Πέρα από το ότι μπορεί να υπάρξει μια επέμβαση χάκερ ας πούμε και φυσικά κάποια διαμαρτυρία των συλλογικοτήτων. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τα ακίνητα που βγαίνουν στον πληστηριασμό από το δημόσιο τα οποία είναι λιγότερα γιατί το δημόσιο δεν ενδιαφέρει να αγοράσει ακίνητα με σκοπό να τα μεταπουλήσει. Για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς αναμένεται να συσταθεί η ομάδα εργασία, η οποία καλείται να καταγράψει τις αδυναμίες του όλου συστήματος. Έχει προκύψει και μία επιστολή του Υπουργού Οικονομικών του κ. Τσακαλώτου προ τα Διοικητικά Συμβούλια των Συμβολογραφικών Συλλόγων να ορίσουν εκπροσώπους σε μια ομάδα εργασίας που θα συσταθεί και που μα είχε υποσχεθεί από τι 15 Νοεμβρίου, έτσι ώστε να επεξεργαστούν τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πληστηριασμού, να εντοπίσουν δυσλειτουργίε, αστοχίε. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2017 είχαν προγραμματιστεί στα ειρηνοδικεία όλης της χώρα 5.600 πληστηριασμοί ακινήτων. Λίγοι, ωστόσο, πραγματοποιήθηκαν λόγω των σφοδρών αντιδράσεων από ακτιβιστές.